Η συμπεριφορά των παλαιών κτισμάτων του ιστορικού κέντρου σε συνάρτηση με τις ανεξέλεγκτες προσθήκες και μετατροπές που έχουν γίνει σταδιακά στα ήδη παλιά και επιβαρημένα από το πέρασμα του χρόνου κτίρια είναι το υπαριθμόν ένα σημείο που ανησυχεί αυτή την ώρα τους επιστήμονες σε ενδεχόμενη επίσκεψη του Εγκέλαδου στο Ρέθυμνο. Όπως τονίστηκε σε επιστημονική μερίδα που έγινε, ο Δήμος Ρεθύμνου θα πρέπει άμεσα να επικαιροποιήσει την αντισεισμική μελέτη πρότυπο που εκπονήθηκε προ 20 ετίας, δίδοντας βαρύτητα τόσο στην παλιά πόλη όσο και στις σχολικές και ξενοδοχειακές μονάδες με φόντο τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Εκείνο που με φοβίζει ιδιαίτερα, εκτός στην παλιά πόλη που είπατε, είναι το άγνωστο. Το άγνωστο γιατί σε κάθε ένα φαινόμενο και με άρμα την κλιματική κρίση βλέπουμε καινούργια πράγματα που εκδηλώνεται, νέους τύπους κρίσεων, νέους τύπους κινδύνων, νέους τύπους καταστροφών. Έχουν αλλάξει πολλά στην πόλη και στην παλιά πόλη κυρίως θα έλεγα, έτσι, η οποία είναι και προφανώς λόγω και ηλικίας των κτίριων, είναι και η πιο καταρχήν ευάλωτη στα μεμονωμένα κτίρια, αλλά και σαν πολεοδομικό συγκρότημα εμφανίζει μια επικινδυνότητα, διότι δεν υπάρχουν πλατικοί δρόμοι, δεν υπάρχουν δρόμοι διαφυγής, είναι ένας ιστός ενός μιας πόλης φρουρίου. Ιδιαίτερα σημαντικός όμως είναι και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου, με τους ειδικούς να μιλούν για την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ντόπιων και επισκεπτών, ούτως ώστε να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν σε ενδεχόμενο χτύπημα του Εγκέλαδου. Ο κόσμος που πια ζει εδώ δεν έχει καμιά εξοικείωση με την πόλη. Δηλαδή, η πλειοψηφία είναι περαστική, τουρίστες και τα λοιπά, φαντάζεστε, που δεν ξέρουν καν πού είναι, ας πούμε. Εγώ αυτό με ανησυχεί κυρίως. Και όταν θα χρειάζεται μια προσπάθεια να τους ενημερώσουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος κάτι εδώ και να μην έχει μια συνέστηση ότι ρε παιδιά, πού πέφτει η πιο κοντινή πλατεία. Δεν μπορεί να μην το ξέρει αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποιος να το πει. Κυρίαρχο θέμα θα επικρατήσει η πρόληψη. Νομίζω ότι η έννοια είναι σημαντική για την διαχείριση της κρίσης, την οργάνωση επίσης, αλλά και την, αν θέλετε, προετοιμασία για την ανταπόκριση σε μια δράση που έχει σκοπό την μείωση του κινδύνου από μια σεισμική καταστροφή. Αυτή την ώρα πάντως οι επιστήμονες σχεδιάζουν βάσει του ακραίου σεναρίου που επεξεργάζονται για το Ρέθυμνο και το οποίο προβλέπει ένα μεγάλο σεισμό με τεράστιες καταστροφές, κατολισθήσεις, εκδήλωση πυρκαγιάς και τσουνάμι. Αυτό σαν υπόθεση εργασίας πάντα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να έχουμε σεισμικές κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις, σεισμικές φωτιές. Είναι ένα σενάριο το οποίο αντιμετώπισε στην Κίνα με όλα τα φαινόμενα να έχουν εκδηλωθεί και με βάση αυτό το σενάριο, που είναι το ακραίο σενάριο, καλούμαστε να σχεδιάσουμε.